Όλοι οι άνθρωποι με ασφάλεια θα μεταφερθούν σε αυτές τις καταστάσεις εδώ που όλοι και. Ο συντονισμός πάντως είναι μεγάλος και τα κύματα που τα παραμένουν εδώ από τις πλαστικά άνθρωποι. Αυτή την ώρα λοιπόν στο λιμάνι της Κέρκυρας φτάνει και η Ιταλική φρεγάτα με επιβάτες για να αποβιβάσει τους επόμενους. Ήταν στο σημείο από πολύ νωρίς το πρωί, καθώς ακολουθούσε τα ξημερώματα το πλοίο, ήταν από πίσω τέλος πάντων από το πλοίο το οποίο πλήκτηκε στις φλόγες. Φαίνει πολλούς επιβάτες, όσο μπορούμε να πούμε, πολλούς. Θα κάνουμε όσο πιο zoom μπορούμε για να διαπιστώσετε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ κόσμο. Και θα αποβιβάσει τώρα όλους όσοι είναι σε αυτό, όπως βλέπετε, στο λιμάνι της Κέρκυρας. Ενδεχομένως να ολοκληρώνεται και δικιάσουν αυτόν τον τρόπο. Είναι τόσο πολύ όπου μπορεί να είναι και να είναι όσοι υπολείποτα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα το μάθουμε σε λίγο. Καταφθάνει λοιπόν τώρα στο λιμάνι, στον ελεγχόμενο χώρο για να οδηγηθούν στην αίθουσα αυτή για τις πρώτες βοήθειες, για τροφή, για ζέστη, για νερό. Ενδεχομένως να οδηγηθούν για διαμονή σε ξενοδοχεία. Έχει αναλάβει η Περιφέρεια Ενίων Ίσων το συντονισμό και την επιχείρηση σε σχέση με τη φιλοξενία των επιβατών, των ταλαιπωρημένων αυτών επιβατών, όπου τους ξημέρωσε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ωστόσο είναι όλοι καλά στην υγεία τους και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και όλη η κινητοποίηση της Κέρκυρας των αρχών, η οποία ήταν τέτοια που μόνο υπερήφανος μπορεί να μας κάνει σε μια τέτοια δύσκολη επιχείρηση, την οποία δεν τη συναντά κανείς καθημερινώς. Από το 2014 έχει να ξαναγυρίσει στο νησί, στην Κέρκυρα. Και να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Ακόμα και για 11. Λόγω που έχουμε εδώ και έναν επιβάτη που έχουμε. Τώρα μπαίνει η Ιταλική φρεγάτα, όπως ίσως είδατε. Πάρα πολύ επιβάτες πάνω. Όποιος θέλει μπορεί να κατέβει κάτω, μισό λεπτό, Κωνσταντίνα. Σου δίνω μία μικρή είδηση να δώσεις. Μόλις έφτασαν να κάτω. Μήπως προσεγγίσουμε να σας δείξουμε λοιπόν, λίγο καλύτερα πάμε να μείνετε συντονισμένοι για λίγο μαύρο και κατεβαίνουμε να πάμε στο σημείο που μας επιτρέψει. Λίγο μαύρο. Μείνετε συντονισμένοι. Είμαστε στο σημείο που επιβάτες θα κατεβούν, θα αποβιβαστούν
έχετε και ιδέα. Στην αγαλμένα. Έχουμε κατέβει. Βλέπετε τον κύριο Πέτσα. Νάτος. Ο κύριος Πέτσα συνομιλεί αυτή τη στιγμή με τη δήμαρχο. Με τον βουλευτή τον κύριο Μπιάνκι. Είναι όλες οι αρχές εδώ, ήρθα ο Σταύρος. Οι επιβάτες. Έχει πολύ την εικόνα, τι ακριβώς σημαίνει εδώ. Δεν μου κάνουν ένα στάνταρ τέτοια. Τρία, δύο. Με πλοίο της Ιταλικής Αυτοφυλακής, όπως μπορείτε να δείτε, φτάνουν οι πρώτοι ναυαγοί, οι πρώτοι... Ξανά, πάει. Γεια σας, θέλω. Δεύτερη. Η δεύτερη είναι. Πάει. Με πλοίο της Ιταλικής Αυτοφυλακής φτάνουν οι ασωθέντες στο λιμάνι της Κέρκυρας. Όπως μπορείτε να δείτε... Αν θέλετε να πάρετε πλάνα από μέσα τώρα, γιατί μας θα μπει ο κόσμος και δεν θα μπορείτε να το πάρετε. Περνάμε να σας δείξουμε την αίθουσα. Εδώ παίρνουμε τα πλάνα, είναι η αίθουσα η οποία είναι ζεστή, είναι θερμενόμενη, θα φιλοξενηθεί ο κόσμος. Υπάρχουν νερά, χυμή, τρόφιμα. Βλέπετε τους επιβάτες. Είναι οι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί, κάνουν rapid test. Και υποβάλλονται σε rapid test όπως προβλέπετε. Οι άνθρωποι είναι εδώ, δίνουν τις καλύτερες υπηρεσίες τους. Είναι όλοι πατμών. Αυτή είναι η αίθουσα. Στην οποία προσωρινώς οι κουβέρτες, στην οποία προσωρινώς θα φιλοξενηθούν οι επιβάτες που αποβιβάζονται, έχουν ήδη αποβιβαστεί, υποβάλλονται σε rapid test για τον κορονοϊό, όπως προβλέπετε. Βλέπετε κουβέρτες για όλους, νεράκια.
είναι η αίθουσα και αναμένονται και οι υπόλοιποι που θα κατεβούν τώρα από την Ιταλική φρεγάτα που έχουν χάσει. Ο κ. Σερβόπουλος με τον κ. Μπιάνκι είναι σε επικοινωνία αυτή τη στιγμή από τον Όλκιο βουλευτής. Ξαναβγήκαμε κατεβαίνω από βάστη. Τσικέλα. Αν μπορούμε, τουλάχιστον. Ακάτσε με δημοσιογράφη εδώ πέρα, πόσο θα περάσει. Δεν ξέρω τι, μια λωρίδα. Θα πω να ερωτήσω. Είναι δύο λωρίδε. Όχι, είναι δύο λωρίδε. Παρακαλώ. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας δώσουμε την εικόνα. Μπήκαμε στην αίθουσα στην οποία πήρατε μια γεύση για το πώς έχει διαμορφωθεί για την φιλοξενία και την φροντίδα αυτών των ανθρώπων τις πρώτες ώρες. Αποβιβάζονται. Εδώ εξακολουθεί να βρίσκονται οι αρχές του τόπου, οι βουλευτές. Έρχομαι εγώ. Σπυρό. Σπυρό. Το συμφωνώ σε ετοιμότητα. Έχουν το διασυστικό, υπάρχει ένα πορεία το οποίο έχει κατέβει από το ασθενοφόρο. Ενδεχομένως να υπάρχει τέτοια ανάγκη. Συγγνώμη για το συγκεκριμένο, γίνεται ένας πανικός στο σημείο. Η μαρτυρία συναδέλφων, οι αρχές, οι απαγορεύσεις, να είμαστε και εμείς τυπικοί. Υπάρχει μια διαδικασία. Θα σας αφήσω εγώ το χώρο ελεύθερο, θα διάσω κυρία πάρα, Περιφερειάρχα, είδατε την αντιμετώπιση. Ποια αντιμετώπιση, δεν κατάλαβα. Δεν μας αφήνουν, θέλουμε να πάρουμε λίγο καλύτερο πλάνο, να μιλήσουμε με κάποιο διαδικασμό. Κύριε Μπιάγκη, γνωρίζετε, να σας πούμε λίγο, λοιπόν είμαστε ζωντανά, γνωρίζετε αν αυτοί οι άνθρωποι θα μεταφερθούν σε ξενοδοχείο ή αν θα έρθουν ελαφοριά. Έχουν προβλεφθεί και για τέτοια όπως μας διαβεβαιούν. Όπως μας έχουν διαβεβαιώσει μέχρι στιγμής, έχουν προβλέψει και να μείνουν όποιοι χρειαστεί. Αναμένετε και άλλο δύο. Ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Οκ, okay, ευχαριστούμε. Ήταν ο βουλευτής του Κινάλου, ο κύριος Βιάνγκης, τον οποίο φωνάξαμε να μας ενημερώσει για ό,τι ξέρει και ο ίδιος, για ό,τι γνωρίζει μετά από την κοινωνία του και με την Περιφερειάρχη. Έχουν προβλεφθεί, λέει, οι διαδικασίες τέτοιες και τα ξενοδοχεία, ώστε όσοι χρειαστούν να μεταβούν σε αυτά, καθώς και τα μέσα μεταφοράς. Ζωντανά το ρεπορτάζ μαζί σας. Υπάρχει και ένα φορείο το οποίο είναι σε ετοιμότητα, εκτός του αρχαιολογικού. Μπορεί να έρθει να βγάλει λίγο το βανάκι για να βάλουμε και άλλο φορείο.
Προσπαθούν και οι άνθρωποι εδώ να τηρήσουν τα μέτρα. Υπάρχουν αντιδράσεις. Είμαστε ζωντανά, λίγο ηρεμία, τελειώσει εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Χρειάζεται ψυχραιμία. Εμείς καταλάβετε λίγο την κατάσταση. Είμαστε οι υπόλοιποι. Είναι οι καταστάσεις τέτοιες. Έχουμε τη δήμαρχο. Δήμαρχε. Κυρία Ιδρεού, κυρία Δήμαρχε, έχουμε μια εικόνα. Κάτι να μας πείτε. Συνδεόμαστε. Είμαστε ήδη στον αέρα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είναι η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, κυρία Μερόπη Ιδρέου. Δήμαρχος της Κεντρικής Κέρκυρας, Μερόπη Ιδρέου. Καλή σας μέρα. Τις προετοιμασίες από τη δική σας πλευρά. Καλημέρα. Είμαστε όλοι έτοιμοι εδώ. Έχει γίνει μια πολύ καλή οργάνωση και ένας πολύ καλός συντονισμός. Υπάρχει ετοιμότητα από τον ΕΟΔΗ, από την περιφέρεια, από το Δήμο, από εθελοντικές ομάδες, όπως βλέπετε, τον Ερυθρό Σταυρό, προσκόπους. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για να υποδεχθούμε τους συνανθρώπους μας. Ό,τι υπάρχει ανάγκη θα το χορηγήσουμε. Ήδη έχουν έρθει ζεστές κουβέρτες, ροφήματα, ο ΕΟΔΗ θα τους εξετάσει. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί και υπάρχει και το ξενοδοχείο καραντίνα για κάποιους που ενδεχομένως βρεθούν θετικοί στο COVID-19 για να πάνε εκεί να απομονωθούν και να ακολουθήσουν όλα τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά που επιβάλλονται. Και οι υπόλοιποι να φιλοξενηθούν μέχρι να υπάρξει άλλο πλοίο που θα τους μεταφέρει ασφαλώς στα σπίτια τους και στον τόπο τους, να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία και καταλήμματα που είχε αναλάβει και η εταιρεία του πλοίου και με την συνδρομή και συμπαράσταση της Ένωσης Ξενοδόχων Καταλήμματων. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία όλων των τοπικών φορέων και των ιδιωτικών φορέων. Αν μπορεί η κάμερα να προσεγγίσει. Γνωρίζουμε τον αριθμό των επιβατών που έχουν καταλήξει στο λιμάνι της Κερκυράς. Οι όλοι οι επιβάτες είναι γύρω στους 300, έρχονται σιγά σιγά. Δόξα τω Θεώ, βοήθησε ο καλός καιρός. Νομίζω ότι υπήρξε επιτυχής εκένωση του πλοίου, όπως μάθαμε από το λιμεναρχείο, και μεταφέρονται σιγά σιγά οι επιβάτες ώστε να έρθουν εδώ στην αίθουσα που έχει προετοιμαστεί. Λοιπόν, ταυτόχρονα και την κυρία Ιδρέου μιλάγαμε, τη διακόψαμε. Βλέπω και τους ανθρώπους που μεταφέρονται για να μπουν. Κατεβαίνει και άλλο φορείο. Υπάρχει και άλλο φορείο. Προφανώς υπάρχει και άλλο τραυματίες ή κάτι που χρειάζεται. Τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Τον είδαμε μόλις τώρα και επιβιβάστηκε. Όπως βλέπετε. Κύριε! Κύριε! Κάντε λίγο άκρη! 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 Σεβάσου τους συναδέλφους σου! Άκρη! Όλοι σε μία πλευρά. Όλοι πάθουν μια σειρά, παιδιά. Όλοι. Τι έγινε με τα λεωφορεία. Αυτή είναι το πλοίο. Προσπαθούμε να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ και το τι συμβαίνει σε πολλά σημεία ταυτόχρονα. Είναι ακόμα αρκετοί επιβάτες πάνω, δεν έχουν κατεβεί, όλοι κατεβαίνουν σιγά σιγά.
σπίτι. Έλα δίπλα μου, έλα δίπλα. Πέρα μας πρόκου. Όλες οι δυνάμεις της κρυακής γυναίκας είναι στο σημείο. Λίγο πίσω, παρακαλώ, παιδιά. Κάτσε να μας μιλήσουν, ρε παιδιά. Τι σας πούνε, ο άνθρωπος έχει τον πόνο του. Θα σου μιλήσει κιόλα. Θα μας πείτε πώς το βιώσατε. Θα μας πείτε λίγο πώς το βιώσατε. Σας παρακαλώ λίγο. Πώς το βιώσατε. Οι άνθρωποι είναι από το πλήρωμα του πλοίου, το οποίο κυλήθηκε στις φλόγες, προταχθεί, είναι επικατεμένο. Οι δύο σοφέλες. Να την βρω τη Μαρία. Μαρία. Κυρία. Κυρία. Θα κάνετε και εσείς λίγο πίσω για να κάνετε και εγώ μαζί, αλλά πράττεις δικές σας. Ναι, αλλά έτσι που φεύγετε μπροστά, θα είμαστε αναγκαστικά μπροστά σας. Αφού δεν καταλαβαίνετε. Φτιάχτε μια γραμμούλα εδώ όλοι. Απαγγέστε και είμαστε σε ζωντανή μετάδοση, εντάξει, είμαστε σε ζωντανή μετάδοση, φτάνει όμως. Κατά την αποβίβαση των διασωθένων γίνεται και η καταγραφή τους. Προσπαθούμε να μιλήσουμε μαζί τους. Με δυσκολία βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα τους. Είναι ακόμα συγκλονισμένοι από το όσα έζησαν όλη τη νύχτα στο Βόρειο Ιόνιο. Μιλάμε για ταλαιπωρημένους ανθρώπους, για μια εμπειρία η οποία φόμαστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ. Ευτυχώς βεβαίως είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σπάσανε την κορδέλα εκεί, τι έχουν κάνει. Για προληπτικούς λόγους γίνεται η μεταφορά δύο των επιβατών. Έχουμε και άλλους επιβάτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή καταφράνουν. Ανοίξτε λίγο παρακαλώ, ανοίξτε λίγο να φύγει τα στεναχώρα. Προς την αίθουσα για τις πρώτες βοήθειες που έχει στήσει ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, να τη επιβάτε. Βλέπετε. Εισάγονται, όπως καταφέραμε και μπήκαμε πριν, οδηγούνται για να κάνουν, να υποβληθούν σε rapid test. Υπάρχει, όπως μας είπε η Δήμαρχος, ξενοδοχείο καραντίνας σε ετοιμότητα σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος θετικός να οδηγηθεί στο ξενοδοχείο καραντίνας. Θα μεταφέρουμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς εξαντλείται οι μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων. Όλα τα ρεπορτάζ να πούμε ότι υπάρχουν και στην Κέρκυρα σήμερα. Κάνουμε ζωντανή μετάδοση. Μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό. Έχουν απομείνει οι συγκεκριμένοι που βλέπετε πάνω στο πλοίο. Διακόψουμε αυτή τη στιγμή και θα ξανασυμβεθούμε. Αν τρέξετε στο kerkerasimera.gr, όλα τα ρεπορτάζ θα ανεβούν αναλυτικά, βίντεο, φωτογραφίες, δηλώσεις, ό,τι πληροφορία υπάρχει και θα γίνει εκ νέου επανασύνδεση.